Here ready for an honest compromise. We owe that to the peoples of Europe. Το οφείλουμε στους λαούς της Ευρώπης που θέλουν ενωμένη και όχι χωρισμένη την Ευρώπη. Μπορούμε να φτάσουμε σήμερα το βράδυ σε μια συμφωνία, εάν το θέλουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Πράγματα και όπως φαίνονται θα δεν έχουμε τελικό αποτέλεσμα και χαρτί από το Eurogroup που να ζητάει νέες διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν εκπλήσει, διότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Αν σκεφτεί κανείς την οικονομική κατάσταση, την κακή της Ελλάδος και την χειροτέρευση του τελευταίου καιρού, και χάθηκε, και διότι χάθηκε το πιο σημαντικό νόμισμα που είναι η εμπιστοσύνη, που σημαίνει σήμερα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις και δεν θα υπάρξει συμφωνία με κάθε κόστος. Γνωρίζω ότι τα νεύρα είναι τεντωμένα, αλλά θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα πλεονεκτήματα ξεπερνάνε τα μειονεκτήματα, τόσο για το μέλλον της Ελλάδος, όσο και για την Ευρωζώνη ως σύνολο και για τις αρχές της συνεργασίας μας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το βράδυ θα ελέγξουμε εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για ένα πρόγραμμα του ESM για την Ελλάδα, γιατί αυτό είναι το θέμα, τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Αλλά εάν θα επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να το δούμε. Θέλω να μάθω πολύ συγκεκριμένες λεπτομέρειες σήμερα. Ξέρω την Ευρώπη. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Φυσικά είναι το θέμα της ημέρας. Αλλά πρέπει να σηματοδοτήσουμε ποια είναι η γενική θεώρηση που έχουμε για την Ευρώπη. Δεν έχει να κάνει με τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά με τα ευρωπαϊκά μας συμφέροντα. Έχει να κάνει με το τι έχουμε ως κοινά στοιχεία. Η Γαλλία θα κάνει τα πάντα για την επίτευξη της συμφωνίας απόψε. Έτσι, θα επιτρέψουμε στην Ελλάδα, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, να παραμείνει στην Ευρωζώνη και επίσης θα επιτρέψουμε στην Ευρώπη να προχωρήσει. Δεν υπάρχει Brexit. Υποαίρεση. Είτε θα μιλήσουμε για Brexit, είτε όχι. Υπάρχει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη και η Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Επί του παρόντος, η Ευρώπη είναι σε ύφεση και αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βρούμε μαζί μια λύση επί τη βάση μιας κοινής πεποίθησης. Η Ελλάδα έχει κάνει προσπάθειες, μεταρρυθμίσεις φυσικά απαιτούνται και πρέπει να καταδειχθεί ότι η Ελλάδα μπορεί να προβεί σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις γρήγορα. Και έτσι νομίζω ότι η Ευρώπη, η Ευρωζώνη πρέπει να πούν ότι θα βοηθήσουν την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Σήμερα με το τελευταίο δευτερόλεπτο θα εργαστούμε. Έχουμε όρεξη για αυτό το πράγμα και ελπίζω πραγματικά που θα καταλήξουμε.